Πολλές συνεχίζονται οι καταγγελίες και σήμερα, λέει, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά ακόμα και με καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, τον κύριο Σισελιανό, που αποφάσισαν, λέει, να δημιουργήσουν μία επιτροπή εθνικής στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Στόχος είναι, λέει, να υπάρχει ένα σχέδιο, ολοκληρωμένο μάλιστα σχέδιο, που θα καθορίζει οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις των Υπουργείων και των αρμόδιων φορέων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Τώρα βέβαια. Τι τώρα βέβαια. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος τρέχει προς τα μπροστά. Ναι, με ταχύτητα. Εάν πάσεις στον κώδικα του Ιστινιανού, δεν θα έβλεπες τέτοιες περιποιήσεις. Έτσι. Δεν θα έβλεπες επιτροπή για τη σύνταξη εθνικής. Όχι, αλλά δεν θα έβλεπες περιποιήσεις για τα μέλη. Ναι. Τότε. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτό αποτελεί ένα άδειγμα του κ. Μητσοτάκη. Ναι. Διεπίσης ο κύριος Μητσοτάκης, νέος άνθρωπος είναι, ζει την εποχή του, ότι αυτό που περικλείουμε πίσω από το λαό, κάπως έτσι όπως το λένε, δεν είναι ένα μηδενικό ποσοστό. Κοντεύει να γίνει ισοσκελές με τα άλλα δύο φύλλα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σου λέει, κάτσε μην χάσουμε. Παραδοσιακά τη γενέση το κίνημα βρίσκεται πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να αφαιρέσω εγώ επιχειρήματα και άρχισε αυτά τα χαϊδέματα. Ναι. Εγώ περιμένω να δω έτσι, μέχρι πού και μέχρι τι. Όσο έτσι. Τι θα διαχειριστεί η Επιτροπή, λέτε, για την ισότητα. Ποια Επιτροπή τώρα για την Επιτροπή. Ο Μητσοτάκης τόσο σε αυτό, ναι. Έβαλε ένα πρόεδρο, φαίνεται σοβαρό, για να δει. Τώρα από εκεί πέρα είναι, ποια θα είναι η διεκδίκηση, τι θα ζητήσουν. Α, τι θα πετήσουν από την άλλη πλευρά. Βέβαια, γιατί, ελάτε ρε παιδιά, καθίστε κάπου. Μα ουσιαστικά όμως, ό,τι ζητήσουν το έχουν. Αν ζητήσουν να είναι από πάνω, το πράγμα δυσκολεύει. Ναι, το από πάνω όμως τι θα φέρει, γιατί για κάποιος θα πει ότι το από πάνω, εντάξει, μπορεί να είναι ασήμαντο. Τι θα συμπαρασύρει όμως μαζί. Αυτό να δούμε. Τι είναι, τι πάει να κάνουμε. Δηλαδή, ο Πάπας εχθές είπε, παιδιά, ωραία, κόψε το καλαμπούρι, γάμος δεν γίνεται. Ναι. Εδώ λοιπόν να δούμε τι είναι, πού θα πάει, πού θα φτάσει. Γιατί ξέρεις τι. Η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια καταφέραμε πολλά, το Σύμφωνο Συμβίωσης. Κατάφεραν πολλά. Βέβαια, αυτό δεν είναι κακό. Ναι, και έπρεπε να γίνει. Για το λόγο αυτό. Και έπρεπε να γίνει. Ζούνε δύο άνθρωποι 30, 40 και 50 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι. Λοιπόν, και πεθαίνεις από τους δύο. Δεν μπορεί να έρχεται ο τρίτος ανεψιός του ενός, γιατί παιδιά φυσικά δεν έχω πόσο είναι έτσι. Λοιπόν, και να διεκδικεί μια περιουσία που συντηρήθηκε με την παρουσία και των δύο ατόμων. Εγώ δεν είμαι εναντίον σε αυτό. Είμαι εναντίον του γάμου και τη. Της γελιοποίησης του γάμου. Ναι. Δεν είναι. Φαντάσεις, ξέρω εγώ, τον υπουργό κύριο Τάδε με τον γενικό γραμματέα τον κύριο Τάδε, λέω, είναι μακριά, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, να παντρευτούν και βγαίνοντας έξω από την εκκλησία, ο υπουργός να πετάει την ορθοδέσμη πίσω για να την πιάσει, ξέρω εγώ, βαλιανάτος. Όλα αυτά δεν με τρελαίνουν. Ναι. Δεν με τρελαίνουν σαν. Αλλά κάποιος όμως θα πει ότι υπάρχει το δικαίωμα, ότι μπορεί και να συμβεί. Γιατί να μην συμβεί. Δεν μ' αρέσει, είπα. Το θεωρείτε προκλητικό. Το απαγορεύω κανένα. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Και να μην παρεξηγηθούμε. Μπορεί να υπάρχει δικαίωμα. Εγώ κάνω παρέα με πάρα πολλούς γκέι, ξέρω πώς σου λένε τώρα πιο εύκρατα. Αλλά διαπιστώνω τις κουβέντες που κάνω μαζί τους. Ότι αυτοί εκθρεύονται τις ξεφωνημένες περιπτώσεις πιο πολύ από μένα. Η αλήθεια είναι. Μα αυτό. Και λέω λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εντάξει, κάνουν παρέα, συζητάμε, μιλάμε. Μάλιστα. Το κάνει πριν καν θες. Αλλά δεν μπορεί να το κάνεις τρόπο ζωής. Τώρα λοιπόν βλέπω ότι ο Μητσοτάκης πάει να κάνει κάποια βήματα υποχωρήσεως με αντιπαροχή την απλή αναλογική. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτή είναι η ερμηνεία. Μάλιστα.
Και τις εκλογές, βλέποντας εκλογές, λέτε. Να δούμε ποιος θα κερδίσει περισσότερο. Η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ή η πλευρά του Μητσοτάκη. Πολιτικό είναι το θέμα μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Πολιτικό. Ποιος το έχει πιο μεγάλο, εκείνη όλη η ιστορία. Εκεί θα πάει. Το ποσοστό, φαντάζομαι, λέτε. Το θράσο. Το θράσος. Το θράσος. Μάλιστα. Το θράσος για όλα αυτά που γίνονται.